απειλές, για νέους εκβιασμούς, ο Γιουνκέρ και η Μέρκελ σήμερα απευθύνονται στον ελληνικό λαό και του ζητάνε να ψηφίσει ναι. Εφτάσαμε στο σημείο, μαζί με την Ευρωεπιτροπή, να έχουμε και διακέλματα τώρα εδώ και προτροπή σε ψήφο, άμεση παρέμβαση να πούμε, στην εκλογική διαδικασία του δημοψηφίσματος. Και τι μας λένε? Ότι ο θάνατος θα είναι θάνατος για τον ελληνικό λαό, καταστροφή για τον ελληνικό λαό, αν ψηφίσει όχι και βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Ενώ ο θάνατος που οι ίδιοι σπέρνουν στους εργαζόμενους, στην νεολαία, στα παιδιά μας, είναι ο καθημερινός αυτός θάνατος των μνημονίων, των δημοσιονομικών συμφώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που προωθεί. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε αυτή την απειλητική, απαράδεκτη, υπεριαλιστική λογική να την αντιμετωπίσει. Δεν τολμάει. Αντίθετα, τους ανοίγει την όρεξη όταν τους λέει ότι και το όχι θα το υποτάξει σε μια νέα διαπραγμάτευση στην οποία τον καλούν κιόλας χωρίς να του δίνουν και τίποτα. Λοιπόν, με την ψήφο του ελληνικός λαός τώρα και αμέσως μετά με οργανωμένο λαϊκό εργατικό αγώνα θα πει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα τριπλό όχι, ένα τριπλό όχι στις κανιβαλικές προτάσεις των δανειστών, ένα όχι στην απαράδεκτη πρόταση των 47 συν 8 συν 2 και βάλε σελίδων του ΣΥΡΙΖΑ, και ένα μεγάλο ναι ότι η ζωή του, τα δικαιώματά του είναι έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς χρέος, χωρίς Ευρωεπιτροπία, χωρίς επεμβάσεις στις υποθέσεις του λαού που θέλει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη συμβολή για να υπάρχει ένα μαζικό καταδικαστικό όχι στο μαύρο μέτωπο και στον τόπο μας και στο και σε επίπεδο Ευρώπης. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Μπορεί να βγει ο λαός νικητής με την έννοια ότι θα έχει καλύτερες προϋποθέσεις στον οργανωμένο μαζικό λαϊκό και εργατικό αγώνα αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Και επίσης θα είναι σημαντικό για τους παραπέρα αγώνες να σπάσει ο λαός καθημερινά και με την ψήφο του και με τη στάση του την τρομοκρατία που εξαπολύει, το μαύρο μέτωπο που ανασυγκροτείται και επιχειρεί να αντεπιτεθεί, την εργοδοσία που απειλεί κάθε μέρα και ζητάει ούτε πολύ μαζί με τον Γιουγκέρ, τον Μέρκελ, τη Μέρκελ και τους Σαμαροβενιζέλους να ψηφίσει νέο κόσμος, όλο το αντιδραστικό κατεστημένο των Θοδωράκηδων, Ποταμιού, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και της Μηδιοκρατίας που έχει στρατευθεί στην κατατρομοκράτηση του λαού. Μπορούμε να τους νικήσουμε, να σπάσουμε αυτή την τρομοκρατία και μπορούμε να τους ανατρέψουμε στη συνέχεια με τους αγώνες μας. Αυτό θα είναι το πιο αισιόδοξο και το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που μπορεί να δοθεί και με το δημοψήφισμα.